Δεν αποκλείουν μεγάλο μετασεισμό μέχρι και 4 Ρίχτερ οι επιστήμονες τις επόμενες ώρες. Τα ρήγματα γύρω από την Αττική και πόσο ανησυχούν τους σεισμολόγους. Ο διπορικό του Όπεν στα κτίρια βόμβες που υπάρχουν στην Αθήνα. Ο Πρωθυπουργός και η πολιτική αρχηγή διασταυρώνουν τα ξύφη τους στη Βουλή στην πρώτη μάχη των προγραμματικών δηλώσεων. Οι άξονες της κυβέρνησης για φοροελαφρύνσεις, επενδύσεις, άσυλο και ασφάλεια. Καρέ-καρέ η εισβολή των αδίστακτων ληστών που με προτεταμένα τα όπλα απειλούν υπαλλήλους και πελάτες σε ταχυφαγείο. Πως κατάφεραν να διαφύγουν πυροβολώντας εναντίον αστυνομικών. Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες εγκαυματιών από το Μάτι που ένα χρόνο μετά έχουν ακόμα στο κορμί τους τα σημάδια της φωνικής πυρκαγιάς. Κορυφαίοι ελβετοί πλαστικοί χειρουργοί ήρθαν στην Ελλάδα για την αποκατάσταση των πληγών τους. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εμφανίνε τα σημάδια του σεισμού των 5,1 Ρίχτερ σε πολλές γειτονιές της Δυτικής Αττικής. Τείχοι άνοιξαν και αυτοκίνητα καταπλακώθηκαν, ενώ έντονη είναι η ανησυχία των κατοίκων για νέους μετασεισμούς. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που επέλεξαν να περάσουν τη νύχτα μακριά από τα σπίτια τους. Ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, Νάκης Τσελέντης, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ενός ισχυρού μετασεισμού, τονίζοντας όμως ότι δεν εγκυμονεί κινδύνους. Ανάστατοι οι κάτοικοι πολλών περιοχών της Δυτικής Αττικής βλέπουν τα σημάδια του σεισμού στα σπίτια τους. Στην περιοχή της Μαγούλας οι παλιοί τείχοι δεν άντεξαν. Από το σεισμό έγινε αυτό? Είχε κάποιες ρογμές, αλλά τώρα δυνοθήκανε περισσότερο και φωνάξαμε τη Δημαρχία να έρθει να το γκρεμίσει. Το σπίτι πήγε έτσι, ταρακουνήθηκε το σπίτι όλο. Στα Ανοιώσια, οι τείχοι αρκετών πολυκατοικιών, όπως βλέπετε στα πλάνα του Όπεν, έχουν ανοίξει για τα καλά και τα διαμερίσματα φαίνονται τιμόροπα. Ενώ ένας τείχος έχει πέσει και έχει καταπλακώσει ένα αυτοκίνητο. Επιφανειακά πάρα πολύ έντονος και φοβία πάθαμε. Στους κατοίκους της Δυτικής Αττικής ξύπριζαν μνήμες του εφιαλτικού σεισμού του 99. Πολλοί από αυτούς που είδαν ρογμές στους τοίχους των σπιτιών τους είχαν δει και τότε καταστροφές στις περιουσίες τους. Είναι αυτό εδώ που φτάνει μέχρι κάτω και αρχίζει το κουντου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 κουν. Φοβήθηκα, πήρα το κλειδί μου, βγήκα, γιατί φοβηθήκαμε, επειδή την είχαμε πάθει. Από τον πρώτο σεισμό του 9. Το έχω ξαναζήσει παλιά και ξέρω. Είναι δύσκολο, δύσκολο. Δεν μπορείς να φανταστείς. Ο Εγκέλαδος χτύπησε την Αθήνα την ώρα που οι δρόμοι και τα καταστήματα ήταν γεμάτα κόσμο. Σκόρπισε το πανικό με τους τουρίστες και τους περαστικούς να συγκεντρώνονται σε εξωτερικούς χώρους. Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι ένα παιδί τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού, ενώ δύο γυναίκες νοσηλεύονται στο ΚΑΤ με κατάγματα και αναμένεται να χειρουργηθούν στα πόδια. Εξιτήριο πήρε το πρωί η Βελγίδα τουρίστρια που τραυματίστηκε έξω από το Αρχαιολογικό Μουσείο. Βρισκόμαστε στο κέντρο σεισμικής παρακολούθησης. Σε αυτό το σημείο, 24 ώρες το 24ωρο, καταγράφονται και αναλύονται τα σήματα από παραπάνω από 150 σεισμολογικούς σταθμούς. Ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης δεν αποκλείει τα επόμενα 24ωρα ένα δυνατό μετασεισμό. Τις τελευταίες ώρες παρατηρούμε μια ελάττωση του μεγέθους των μετασεισμών, δηλαδή είναι κάτω από 2,5. Αυτό μπορεί να μας δώσει, δείχνει ότι μπορεί να μας δώσει κάποια στιγμή κάποιον ισχυρό μετασεισμό. Δηλαδή μην τρομάξουμε αν τις επόμενες ώρες ή αύριο έχουμε κάποιο μετασεισμό της τάξης του 3,5-4 κοντά. Αυτό θα είναι φυσιολογικό φαινόμενο. Το κύμα των μετασεισμών γίνεται πιο αισθητό στους κατοίκους των δυτικών προαστίων. Είναι τουλάχιστον 100 σεισμοί. Και στο τέλος που θα τελειώσουν θα πλησιάσουμε τουλάχιστον τους 1,000.
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε χθες το βράδυ στο ενιαίο συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής προκειμένου να ενημερωθεί αναλυτικά για την πορεία των ενεργειών του κρατικού μηχανισμού. Η Ελλάδα είναι μια σεισμογενής χώρα, έχουμε μάθει να ζούμε με σεισμούς. Θέλω για άλλη μια φορά να πω ένα μεγάλο μπράβο στον κρατικό μηχανισμό, ο οποίος κινητοποιήθηκε πολύ γρήγορα. Σε 48 ώρες επιφυλακή έχουν τεθεί η αστυνομία και η πυροσβεστική, ενώ τη νύχτα θα αναπτυχθούν δυνάμεις αστυνομικών της άμεσης δράσης στη Δυτική Αττική. Και κατηγορηματική ότι ο σεισμός των 5,1 βαθμών Ρίχτερ που αναστάτωσε την Αττική δεν θα ξυπνήσει γειτονικά ρήγματα, εμφανίζονται οι σεισμολόγοι. Μία ημέρα μετά τη σεισμική δραστηριότητα που αναστάτωσε την Αττική, οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν ομαλή τη σεισμική ακολουθία και συνιστούν ψυχραιμία. Για άλλη μια φορά πάντως δεν έλειψαν οι εντάσεις μεταξύ τους, με τον Άκη Τσελέντη να διαμαρτύρεται έντονα επειδή δεν κλήθηκε χθες το βράδυ στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικής Επικινδυνότητας. Μνήμες από τον καταστροφικό σεισμό του 1999 ξύπνησε η σεισμική δόνηση 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Πάρνηθα, πάνω από τη Μάνδρα και τη Μαγούλα. Οι κάτοικοι της πρωτεύουσας τρέμουν στην ιδέα ότι ο χθεσινός εγκέλαδος μπορεί να ενεργοποιήσει το ρήγμα που είχε αφήσει πίσω του 143 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Κατηγορηματικά λέω όχι, διότι το ρήγμα του 1999 είχε ήδη εκτονωθεί. Και άλλωστε αυτό το ρήγμα είχε περίοδο επανάληψης πολλών δεκάδων ετών. Οπότε όταν θα γίνει αυτό, εμείς δεν θα ζούμε τότε. Οι σεισμολόγοι εμφανίζονται κατηγορηματικοί ότι ο χθεσινός εγκέλαδος δεν μπορεί να ξυπνήσει ρήγματα σε γειτονικές περιοχές. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι ένας σεισμός 5,1, πολύ μικρός σεισμός. Οι αλλαγές που προκαλεί στην άμεση γειτονιά του είναι γενικά πολύ μικρές. Πολύ δύσκολο θα μπορούσε να προκαλέσει κάτι. Δεν θα επηρεαστούν από αυτό το συγκεκριμένο ρήγμα, γιατί η ενέργεια που εκτίθηκε δεν είναι μεγάλη. Θα μου επιτραπεί η έκφραση, δεν οχλήθηκαν τα άλλα ρήγματα όσα θα μπορούσαν, προκειμένου να αναπτύξουν και αυτά την οποιαδήποτε δραστηριότητα. Η σεισμική ακολουθία είναι συνεχής, με τους σεισμολόγους να συμβουλεύουν τον κόσμο να παραμείνει ψύχραιμος ακόμα και αν συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα. Δεν είναι κάτι που μας ανησυχεί με την έννοια να προκαλέσει μετακίνηση κάποιου άλλου ρήγματος άμεσα. Την ίδια ώρα, αφορμή για σεισμικές δονήσεις μεταξύ του Άκη Τσελέντη και του Ευθύμιου Λέκα, στάθηκαν οι καταγγελίες του Διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου της Αθήνας ότι δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικής Επικινδυνότητας. Δεν είναι μέλος της Επιτροπής ο κύριος Τσελέντης, διότι για δύο λόγους. Πρώτον, 20 χρόνια στα οποία υπήρξε μέλος των Επιτροπών δεν ήταν ούτε μία φορά παρόν. Και δεύτερον, τη συγκεκριμένη περίοδο που ο Υπουργός όριζε τα μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης του Κινδύνου, ο κ. Τσελέντης είχε εισαγγελική παραγγελία για διασπορά φημών για επερχόμενο σεισμό. Είπε το άθλιο, την άθλια συκοφαντία, ότι ήμουν υπόδικος. Δεν ήμουν ποτέ υπόδικος, γι' αυτό άλλοι είναι υπόδικοι. Ο κ. Τσελέντης υποστήριξε ότι ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων θα έπρεπε να είχε κάνει καταγραφή όλων των διατηρητέων κτηρίων της πόλης, ενώ όπως είπε, η Επιτροπή Σεισμικού Κινδύνου θα έπρεπε να επιλέγεται με θεσμικά κριτήρια. Και εμείς πάμε να πάρουμε τώρα περισσότερες πληροφορίες για τον χθεσινό σεισμό και κυρίως να δούμε αν μπορεί το συγκεκριμένο ρήγμα να δώσει στο μέλλον μεγαλύτερους σεισμούς. Μαζί μου στο στούντιο είναι ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, μέλος της Επιτροπής Σεισμικού Κινδύνου. Για να δούμε, κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Απεικονιστικά στο χάρτη, ποιο ήταν το χθεσινό επίκεντρο, ποιο είναι το επίκεντρο του 1999. Τι σχέση μπορεί να έχουν με το ρήγμα της Πάρνηθας? Εκείνο που οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι τόσο το ρήγμα της Πάρνηθας όσο και τα επίκεντρα του 1999 και το χθεσινό επίκεντρο έχουν μία άμεση σχέση μεταξύ τους. Παρατηρούμε δηλαδή ότι το επίκεντρο του 1999 στον χάρτη μας... Εκεί λοιπόν, εδώ βλέπουμε λοιπόν το χθεσινό επίκεντρο 5,2. Εκεί το που λέει ΝΟΑ είναι το επίκεντρο που έδωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, με τελικό μέγεθος 5,2. Mm-hmm. Λίγο νοτιότερα τοποθετείται, όχι πολύ μακριά, το επίκεντρο που έδωσε το Γερμανικό Γεωφυσικό Κέντρο, το οποίο δίνει πάρα πολύ καλές επιλύσεις σεισμών για όλο τον κόσμο, μάλιστα, με μέγεθος 5,3. Και πιο νότιο-νότια-ανατολικά βλέπουμε το επίκεντρο του μεγάλου σεισμού του 1999,
7 Σεπτεμβρίου κλείνουν 20 χρόνια από τότε, 143 τα θύματα, μεγάλος ο σεισμός με μέγεθος 5,9. Ποια είναι τα κοινά σημεία λοιπόν των δύο επικέντρων? Βλέπουμε λοιπόν ότι και τα δύο επίκεντρα βρίσκονται σε μία περίπου ίση απόσταση από το ρήγμα της Φυλής, που εδώ πέρα σχεδιάζεται με λευκή γραμμή, αλλά βρίσκονται σε ίση περίπου απόσταση, κάθετη απόσταση από το ρήγμα, και επειδή το ρήγμα έχει μία κλίση περίπου 45 μοιρών προς τη Σαλαμίνα, προς τον Πειραιά, προς το Σαρονικό, γι' αυτό λοιπόν το λόγο έχουμε σχεδόν πιστεί όλοι οι σεισμολόγοι ότι και τα δύο αυτά επίκεντρα και οι δύο εστίες έχουν άμεση σχέση, βρίσκονται επάνω στο κεκλειμένο ρήγμα που έρχεται από την Φυλή, όπως είπα προηγουμένως, προς τον Σαρονικό. Γιατί όμως λέμε, κύριε καθηγητά, ότι με βάση τα όσα καταγράφηκαν χθες δεν αναμένουμε μεγαλύτερο σεισμό? Διότι... γιατί είναι στην άκρη του ρήγματος του δυτικού τμήματος. Μάλιστα. Σωστά. Τι σημαίνει αυτό? Κατά κύριο λόγο, το 1999 έσπασε το ρήγμα από το τμήμα που λέει Φυλή μέχρι και στην πλευρά της Αθήνας. Mm-hmm. Το άλλο τμήμα που πάει προς τα δυτικά, βόρειο-δυτικά, είναι αυτό που πιστεύουμε ότι έσπασε τώρα με τον χθεσινό σεισμό. Το ρήγμα αυτό δεν έχει μεγάλες διαστάσεις. Δεν είναι ένα ρήγμα που θα δικαιολογούσε ένα δυναμικό για να μας δώσει μέγεθος 6, 6,5 ή και μεγαλύτερο. Άρα δεν επεκτείνεται περισσότερο το ρήγμα αυτό. Δεν επεκτείνεται περισσότερο και κατά συνέπεια έχουμε την πεποίθηση, την επιστημονική πεποίθηση, ότι έχει εξαντληθεί το δυναμικό του για μεγάλους σεισμούς. Ασφαλώς όμως θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για ισχυρούς μετασεισμούς. Το ενδεχόμενο αυτό είναι ανοιχτό και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι από τη διεθνή στατιστική των σεισμών οι μεγαλύτεροι μετασεισμοί μπορεί να προσεγγίσουν το μέγεθος του κύριου σεισμού, δηλαδή και το 5,2 ακόμα. Κατά συνέπεια, ένας πεντάρης μετασεισμός, 4,8 ή και 5,1, δεν αποκλείεται τις επόμενες μέρες. Και όσο μέρες. Πιο κοντά στην χθεσινή σεισμική δραστηριότητα έχουν, έρθουν αυτοί οι μετασεισμοί, τόσο καλύτερα, όσο πιο ήσυχοι θα είμαστε, να το πω έτσι. Όσο πιο γρήγορα εκδηλωθεί αυτός ο μεγάλος μετασεισμός, χωρίς να είναι απαραίτητο να εκδηλωθεί, αλλά εάν εκδηλωθεί, όσο πιο γρήγορα εκδηλωθεί, τόσο πιο γρήγορα θα ησυχάσουμε. Εσείς με την μετασεισμική ακολουθία είστε εντάξει? Είμαστε ευχαριστημένοι και εγώ είμαι αρκετά ευχαριστημένος, αλλά το ενδεχόμενο αυτό ακόμα υπάρχει. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε 24 ώρες και λίγο παραπάνω μετά από αυτόν τον σεισμό. Δεν έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατά συνέπεια, το ενδεχόμενο ισχυρών μετασεισμών είναι ακόμα απολύτως ανοιχτό. Είμαστε μια σεισμογενής χώρα, κύριε καθηγητά. Υπάρχουν άλλα ρήγματα στην Αττική που ενδεχομένως να ενεργοποιηθούν μετά από την χθεσινή σεισμική ενεργοποίηση από την συγκεκριμένη δραστηριότητα? Δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν να γίνει, γιατί το μέγεθος δεν είναι ικανό να προκαλέσει. Όμως, σε κάθε περίπτωση, γνωρίζουμε ότι το λεκανοπέδιο της Αττικής περιτριγυρίζεται από μεγάλα ρήγματα, που στο παρελθόν έχουν δώσει μεγάλους σεισμούς. Προς βοράν από την περιοχή των Θηβών μέχρι τον Αυλώνα και μέχρι τον Οροπό. Προς ανατολικά έχουμε τα μεγάλα ρήγματα του Κορινθιακού που δραστηριοποιήθηκαν το 1981 με το σεισμό των Αλκιονίδων μεγέθους 6,7 στην κλίμακα Ρίχτερ. Πολύ νεκρός καταστροφικός σεισμός. Και προς τα ανατολικά έχουμε τα ρήγματα του Νότιου Εβοϊκού, τα οποία επίσης απειλούν την Αττική. Κατά συνέπεια, στο σχεδιασμό απέναντι στον σεισμικό κίνδυνο της περιοχής θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα αυτά τα ενεργά ρήγματα και όχι μόνο το ρήγμα της Φυλής. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ο σεισμός επανέφερε, κυρίες και κύριοι, στο προσκήνιο το πρόβλημα με τα εκατοντάδες εγκαταλελειμμένα και επικίνδυνα για κατάρρευση κτίρια στην Αθήνα. Ο Βασίλης Πανός με την κάμερα του Open έκαναν αυτοψία σε πολλά τέτοια κτίρια που, όπως επισημαίνουν ειδικοί επιστήμονες, αποτελούν ορολογιακές βόμβες στην καρδιά της πόλης. Επί δεκαετίες, κτίρια όπως αυτό στέκουν ετοιμόρροπα και εγκαταλειμμένα, χωρίς κανείς να μπορεί να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα που χρονίζει και αφορά πολλές γειτονιές της πρωτεύουσας. Ένα από αυτά βρίσκεται στην οδό Πραξιτέλους 13. Το διόροφο κτίριο που βλέπετε έχει εγκαταληφθεί στη μοίρα του εδώ και χρόνια. Πριν πολλά χρόνια ήταν στεγνοκαθαριστήριο, στεγαζόταν και κάποιος τεχνίτης δοντιών. Δεν τολμάει κανείς να μπει μέσα. Είναι γκρεμισμένο και συνεχώς πέφτουν κομμάτια, τα ακούμε δηλαδή. Το κτίριο που βλέπετε πίσω μου επί της χρήσης του Λαδάκη και Σταδίου κατασκευάστηκε και σχεδιάστηκε από τον Ernst Zieler πριν από 130 χρόνια. Από τότε μέχρι και το Φεβρουάριο του 2012 κοσμούσε το κέντρο της Αθήνας, όταν ύστερα από βανδαλισμούς τυλίχθηκε στις φλόγες. Με το που έγινε ο σεισμός κουνήθηκε όλο το κτίριο, όλοι τρέξαμε έξω στον δρόμο και ακούσαμε ένα τεράστιο μπαμ.
Βγαίνανε σκόνες από το κτίριο. Κάποιος φώναξε έχει καταρρεύσει το κτίριο του Αττικών. Δεν είναι μόνο το εμβληματικό κτίριο του Τσίλερ. Δεκάδες είναι τα εγκαταλελειμμένα κτίρια στο Μοναστηράκι, στην Αθηνά, στους δρόμους γύρω από την Ομόνια, όπου με ένα επόμενο χτύπημα του εγκέλαδου μπορεί να γκρεμιστούν με ό,τι αυτό σημαίνει για τους περαστικούς. Το περίπου 1.400 ακίνητα έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνα στην Αθήνα γενικότερα, 200 εκ των οποίων είναι χαρακτηρισμένοι διατηρητέα από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πρέπει οπωσδήποτε να κοιτάξουμε το φαινόμενο αυτό των παραδοσιακών κτιρίων, τα οποία κρέμονται εν είδη δαμοκλείους πάθης πάνω από τον κόσμο που περνάει από κάτω. Στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με το Δήμο Αθηναίων, 75 είναι τα κτίρια που θεωρούνται επικίνδυνα για κατάρρευση. Από αυτά, 15 ακίνητα υπέστησαν ζημιές από το σεισμό. Βγάλαμε περίπου 30 συνεργεία με μηχανικούς, ελέγξαμε όλα αυτά τα κτίρια ξανά. Πήραμε πρόσθετα μέτρα σε 9 περιπτώσεις όπου χρειαζόταν και αυτά τη Δευτέρα το πρωί θα τα δούμε με το υπομεδή. Ξεκινάμε κάποιες κατεβαθήσεις μέσα στις επόμενες μέρες σε κάποια κτίρια που τελείωσε επιτέλους αυτό το γραφειοκρατικό και συνέπεσε τώρα αυτή τη χρονική στιγμή. Ένα δεδαλώδες γραφειοκρατικό κουβάρι όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει επιτρέψει να υπάρξει μια σοβαρή αντιμετώπιση του προβλήματος με τις όποιες πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί να είναι αποσπασματικές και να μην δίνουν οριστική λύση. Τα εγκαταλελειμμένα κτίρια είναι σοβαρός κίνδυνος σε τέτοιες περιστάσεις και σε αυτό συμφωνούν όλοι. Μαζί μου στο στούντιο είναι ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών, ο κ. Καρίδης. Και κύριε Καρίδη, καλησπέρα σας. Δεν είχαμε σοβαρές υλικές ζημιές από Βέβαια, τον χθες. Δεν είχαμε για τους εξής λόγους. Πρώτον, η επικεντρική περιοχή είναι περιορισμένη σε μάλλον μια περιοχή η οποία δεν είναι πυκνοκατοικημένη. Από ό,τι είδα, γιατί έκανα αυτοψία επί το που χθες αμέσως μετά το σεισμό, τα κτίρια είναι κάπως καινούρια. Είτε λόγω του ότι έχουν ανανεωθεί από τον προηγούμενο σεισμό, δηλαδή όσα κτίρια ήταν τροτά έπεσαν ή επισκευάστηκαν σωστά, ή κατασκευάστηκαν καινούργια. Φαίνεται ότι υπάρχει και μία πρόσθετη ανάπτυξη εκεί. Και έτσι, άρα, στην χειρότερη περιοχή που είναι το επίκεντρο του σεισμού, η περιοχή αυτή είναι και αραιοκατοικημένη και δηλαδή δεν έχει πολλά Πάντως κτίρια. Πάντως ήταν και ένας μέτριος σεισμός. Δεύτερον, ο σεισμός ήταν αρκετά μέτριος. Τρίτον, ήταν σε κάποιο μεγαλύτερο, ας το πούμε, βάθος από το συνηθισμένο στα 13 χιλιόμετρα. Δηλαδή αν ήταν πιο ψηλά, στα 5 χιλιόμετρα βάθος ή και λιγότερο ενδεχομένως, μπορεί να είχαμε προβλήματα. Και δεν είχαμε και μεγάλη διάρκεια. Όχι, η διάρκεια είχε αρκετή κάπως. Δεν είχε, δηλαδή όσο απομακρυνόμαστε από το επίκεντρο, τόσο η διάρκεια ήταν μεγαλύτερη, αυξανόταν. Στο επίκεντρο, δίκιο έχετε, ήταν μικρότερη. Πάντως επισημαίνεται το γεγονός ότι στην περιοχή εκεί τα κτίρια ήταν καλοφτιαγμένα. Ενδεχομένως έχουν τηρηθεί οι κανόνες, οι προδιαγραφές και αυτό είναι το πιο βασικό. Ακριβώς. Στο κέντρο της Αθήνας όμως είχαμε προβλήματα. Βεβαίως, είδαμε και στο ρεπορτάζ ότι τα εγκαταλελειμμένα κτίρια είναι και κίνδυνα. Όχι μόνο από το σεισμό, αλλά το έχουμε δει και σε αρχές του χρόνου με τη βροχόπτωση. Θυμόσαστε δύο κτίρια παλιά που κατέρευσαν και εγώ πιστεύω ότι καθημερινά είμαστε εκτεθειμένοι. Όποιος περνάει από εκεί και ιδιαίτερα όσοι χρησιμοποιούν μαγαζάτορες που μετατρέπουν τα παλιά κτίρια. Συνηθίζεται πολύ αυτό. Κάποιο μπαρ ή σε κάποιο εστιατόριο κλπ. Πρέπει να το προσέχουν ιδιαίτερα. Να σας θυμίσω ένα πράγμα. Με το σεισμό της ΚΟ του 17 θυμόμαστε τους δύο νεκρούς που είχαμε και κάποιον τραυματία από το παλιό μπαρ το οποίο έπεσε η οροφή, κατέρευσε ένα κομμάτι του κτηρίου. Ή μπορούμε να πούμε ότι το άλλο θέμα με τη Χαλκιδική. Αν το υπόστεγο αυτό είχε κάποια αντισεισμικότητα, προφανώς δεν θα κατέρεε σαν χάρτινο ή χάρτινος πύργος. Θα κρατούσε, γιατί πάντα οι σωστές κατασκευές, όσο και να υπερβαίνουμε τη φόρτισή τους, κρατάνε, δεν πέφτουνε. Αντέχουν περισσότερο δηλαδή. Ναι, δηλαδή σου δίνει την ευκαιρία να αντιδράσεις, να κρυφτείς λίγο, να πας, ξέρω εγώ, κάπου εκεί. Επίσης ήθελα να επισημάνω το εξής, ότι το 112 είναι πολύ ωραίο, το οποίο έχει γίνει τόσο λόγος τον τελευταίο καιρό. Όμως θεωρώ
και αυτό είναι σύμφωνα με τις εντολές των Ηνωμένων Εθνών σχετικά για τη μείωση των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών. Mm-hmm. Οφείλουν αυτοί οι οποίοι φιλοξενούν κόσμο, όπως είναι ξενοδόχοι, εστιάτορες, αυτοί που έχουν τα μπαρ κλπ, να έχουν δύο πράγματα. Πρώτον, ένα χώρο καταφυγίου ισχυρό, είτε σε σεισμό, είτε έναντι οποιασδήποτε άλλης καταστροφής, να υπάρχει αυτό, να είναι τεκμηριωμένο, πιστοποιημένο, και δεύτερον, να δίνει ο ίδιος οδηγίες στους ξένους, τι ωραία στη γλώσσα τους και στους Έλληνες, αυτό θα τι πρέπει να κάνουν. Διότι το 112, τι να το κάνεις. Ωραία. Μου ήρθε, εγώ κάθομαι στο εστιατόριο και τρώγω. Κάτω από το, από τη τέντα, από το υπόστεγο. Στη Χαλκιδική εννοώ. Ναι. Έρχεται λοιπόν το 112 και μου λέει, ξέρετε, θα έρθει καταστροφή. Σεισμός ή οτιδήποτε άλλο. Ή ήρθε σεισμό, δεν ξέρω τι. Τι να κάνω, να φύγω. Όχι, θα καθίσω εδώ. Άρα εδώ πρέπει να προστατευτώ. Να πάω δίπλα που θα υπάρχει το καταφύγιο, να μου πει ο εστιάτορας, κύριε Καρύδη, ελάτε παρακαλώ εδώ. Λοιπόν, ας δούμε καταρχήν το 112 και να τα δούμε και όλα αυτά στη συνέχεια. Καλά κάνετε και τα επισημαίνετε. Μία τελευταία ερώτηση. Διαπιστώσατε προβλήματα στην αυτοψία που κάνατε, στην περιοχή που πήγατε, ναι, κτηρίων που να έχουν πρόβλημα? Όχι, δεν βρήκα. Αντιστρόφως, πολλά προβλήματα από πτώσεις οβάδων, από δευτερεύοντα στοιχεία, στο κέντρο της Αθήνας και σε όλα τα παλιά αυτά τα κτίρια τα οποία είναι γνωστά, τα οποία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να αντιμετωπιστεί οπωσδήποτε. Δηλαδή, έχει φτάσει πια ο κόμπος στο χτένι. Είτε το κατεδαφίζουμε και το κάνουμε ελεύθερο χώρο, γιατί έχει έλλειψη ελεύθερων χώρων η Αθήνα. Γιατί να μην υπάρχει ένα παρκάκι εκεί, μερικά δέντρα, ένα παγκάκι να κάθεται κανείς όταν κάνει μια βόλτα. Ή να επισκεπαστούν σωστά και να μπουν σε μία λειτουργία, δηλαδή να εξυπηρετήσουν, να γίνει ένα κατάστημα, οτιδήποτε, αλλά να είναι ασφαλές. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη πυρκαγιά, κυρίες και κύριοι, μένεται από τις 4 το απόγευμα σε δύσβατη περιοχή στον Κιθερώνα. Τη μάχη της κατάσβεσης δίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Μάνο Μπανασάκη, που θα μας ενημερώσει για το πώς έχει η κατάσταση αυτή την ώρα. Μάνο. Έχουμε κάποιο πρόβλημα στην σύνδεσή μας. Μάνο, δεν σε ακούμε. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Θα πάμε στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, καθώς το σχέδιό του για τη διακυβέρνηση της χώρας τα επόμενα 4 χρόνια αναμένεται να παρουσιάσει σε λίγη ώρα στη Βουλή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση για τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Ο κύριος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει προτεραιότητες και χρονοδιάγραμμα, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η τοποθέτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και των άλλων πολιτικών αρχηγών. Πάμε λοιπόν στη Βουλή. Εκεί μας περιμένει ο Σπύρος Μουρελάτος και ο Γιάννης Απέργης για να δούμε όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Και Σπύρο, ξεκινάμε από εσένα και τις πληροφορίες που έχεις για τα όσα θα πει σε λίγη ώρα από τώρα ο Πρωθυπουργός. Το όραμά του αλλά και τους βασικούς άξονες του στρατηγικού του σχεδίου αναμένεται να περιγράψει εδώ σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός κατά την παρέμβασή του, την ομιλία του στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Και όπως θα πει, σύμφωνα με πληροφορίες, κεντρική αποστολή της κυβέρνησης είναι το τρίπτυχο μείωση φόρων, προσέλκυση επενδύσεων και σύνδεση μισθών με την ανάπτυξη, ώστε να απλωθεί η ευημερία σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα του ελληνικού λαού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί σε συγκεκριμένες μειώσεις φόρων αλλά και στη συγκεκριμένη βελτίωση της ρύθμισης των 100 δόσεων. Ήταν προγραμματισμένες αυτές οι δύο παρεμβάσεις να γίνουν από το 2020. Πληροφορούμαστε πως θα τις εξειδικεύσει σήμερα και θα έρθουν εμπροστοβαρός από τον επόμενο μήνα, τον προσεχή Αύγουστο. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να μιλήσει για την πολιτική του μέτρου, της λογικής και του αποτελέσματος, ενώ συνεχίζοντας την πολιτική στρατηγική που χάραξε προεκλογικά, θα πει πως δεν αναμετρώμαστε με τους αντιπάλους μας, αλλά με τα προβλήματα και τις ανάγκες της κοινωνίας. Αναμένεται εξάλλου να απευθύνει ενωτικό κάλεσμα προς όλους, ακόμη και αυτούς που δεν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία στις πρόσφατες εκλογές, λέγοντας πως η πρόοδος της χώρας είναι μια εθνική υπόθεση και αφορά όλους τους Έλληνες. Μεταξύ των αμέσων προτεραιοτήτων που αναμένεται να αναπτύξει ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του,
είναι και το στρατηγικό σχέδιο για την σωτηρία της ΔΕΗ. Πληροφορούμαστε πως αύριο ο Κωστής Χατζηδάκης αναμένεται να αναλύσει τους βασικούς άξονες αυτού, καθώς είναι μια άμεση φλέγους, αν μου επιτρέπετε ο όρος, προτεραιότητα, ανάγκη για την κυβέρνηση. Επίσης, σε πρώτο πλάνο για την κυβέρνηση είναι και η επιτάχυνση της διαδικασίας των προσλήψεων σε υγεία και ασφάλεια, Λίνα. Μας θα τα δούμε όλα αυτά σε πολύ λίγο από τώρα. Και Γιάννη, σήμερα θα μιλήσει μετά από λίγη ώρα και ο Αλέξης Τσίπρας και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουμε τις τοποθετήσεις τους. Πράγματι, αμέσως μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, το λόγο θα λάβει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας, και φυσικά όλοι οι υπόλοιποι αρχηγοί με τη σειρά των κοινοβουλευτικών, της κοινοβουλευτικής τους δύναμης, δηλαδή οι Φόφοι Γερμαντά, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Κυριάκος Βελόπουλος και ο Γιάννης Βαρουφάκης. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Τσίπρας, αναμένεται να κάνει έναν απολογισμό και μια κεφαλαιοποίηση της περίοδου 2015-2019, δηλαδή της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Θα δώσει έμφαση στο ότι η χώρα βγήκε από το μνημόνιο και θα υπογραμμίσει ότι μέλημά της ήταν να στηριχθούν οι κοινωνικά αδύνατοι. Θα επικρίνει, αναμένεται να επικρίνει την κυβέρνηση για τις πρώτες της κινήσεις σε μία σειρά θεμάτων, όπως είναι η κατάργηση της αυτοτέλειας τους ΔΟΕ, τους ΕΠΕ και βέβαια με πρόσωπα που έχει επιλέξει. Γιάννη, θα πρέπει να μεταφερθούμε μέσα στη Βουλή, καθώς ξεκίνησε την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σας ευχαριστώ. Εκατοντάδες φορές έχω ανέβει σε αυτό το βήμα, αλλά δεν σας κρύβω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι σήμερα είναι μια ιδιαίτερη στιγμή. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, παίρνω σήμερα το λόγο με την ελπίδα να κάνω μια νέα αρχή στην πολιτική μας ζωή. Γιατί οι εκλογές της 7ης Ιουλίου έκλεισαν μια δεκαετία οικονομικής, κοινωνικής, αλλά και πολιτισμικής οπισθοδρόμησης. Έκλεισαν τον κύκλο της κρίσης, μαζί με τους οδυνηρούς μύθους, αλλά και τα κρίσιμα διδάγματά της. Ταυτόχρονα όμως, οι Έλληνες άνοιξαν ένα παράθυρο σε μια νέα εποχή. Γιατί με την ψήφο τους δεν άλλαξαν απλά μια κυβέρνηση. Ξεπέρασαν μια ολόκληρη ιστορική φάση. Δεν καταδίκασαν μόνο το ψεύδος της αντιμνημονιακής προσδοκίας. Απέτησαν τη θεμελίωση μιας νέας πραγματικότητας που να απαντά επιτέλους στα αληθινά ζητούμενα της πατρίδας μας, συγχρονίζοντάς την με την αναπτυγμένη Ευρώπη. Και η λαϊκή αυτή εντολή υπήρξε σαφής και πεντακάθαρη. Είναι καιρός η αυτοδύναμη Ελλάδα να πάει μπροστά με ενότητα, πρόγραμμα και σκληρή δουλειά. Η κυβέρνησή μου και εγώ προσωπικά θα τιμήσουμε στο ακέραιο αυτή την εντολή. Ανταποκρινόμαστε στην επιθυμία που πολλοί αποκαλούν, κύριε Πρόεδρε, νέα κανονικότητα. Την εννοούμε όμως ως πρόοδο και όχι ως επιστροφή σε παλιές παθογένειες. Δεν θα μετρηθούμε με τους αντιπάλους μας, αλλά με τα προβλήματα της κοινωνίας. Άλλωστε, ο ελληνικός λαός αποφάσισε τις εκλογές. Η ξύδα μας παραμένει η συμφωνία αλήθειας που υπογράψαμε με τον ελληνικό λαό. Ό,τι είπαμε θα το κάνουμε. Και θα το κάνουμε μαζί με τους πολίτες και θα το κάνουμε και πιο γρήγορα. Γιατί το μέλλον δεν μπορεί να περιμένει. Γιατί η κοινωνία δεν θέλει να ακούσει άλλα λόγια. Θέλει να δει αποτελέσματα. Όπλο μας, το καθαρό σχέδιο. Και διαρχής στόχος μας, η ανάπτυξη. Για πολλές και καλές δουλειές. Για την αναγέννηση της μεσαίας τάξης και την παραγωγή πλούτου υπερόλων. Και αυτά δεν θα τα φέρει κανένας πολιτικός μεσίας. Φιλοδοξία μου είναι να λειτουργήσω ως καταλύτης, απελευθερώνοντας τις δημιουργικές δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί μόνο έτσι και μόνο τότε θα απελευθερωθούμε πραγματικά από τα μνημόνια. Αντιμετωπίζοντας τις αληθινές αιτίες της κρίσης, όχι μόνο την κορυφή του παγόβουνου, με τολμηρές κεντρικές επιλογές, αλλά και με μικρές καθημερινές επαναστάσεις που πρέπει να τις κάνει ο κάθε Έλληνας, η κάθε Ελληνίδα, και θα τις κάνει με αγάπη για την πατρίδα. Και αυτός, ο νέος πατριωτισμός, θα είναι η σημαία μας για την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Ένα ρεύμα προόδου που χωρίς να υποτιμά τις διαφορές θα προτάσει την ενότητα, που θα κοιτά λιγότερο
αριστερά ή δεξιά, και περισσότερο μπροστά. Ξέρουμε ότι οι Έλληνες θέλουν πάνω απ' όλα ρήξη με το παρελθόν. Θέλουν μια κυβέρνηση που μπορεί να αποδείξει στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια ότι η Ελλάδα μπορεί. Γιατί θα το ξαναπώ. Ως Πρωθυπουργός θα επιδιώξω και νομίζω ότι πρέπει να το επιδιώξουμε όλοι σε αυτή την αίθουσα. Η πολιτική να αναβαθμιστεί στα μάτια των εκατομμυρίων συμπολιτών μας που απήχαν από τις κάλπες τα χρόνια της κρίσης. Και ως αρχηγός της παράταξής μου θα εξακολουθώ να διεκδικώ την εμπιστοσύνη όλων. Να τιμώ όσους μας ψήφισαν. Να δικαιώσω τους πολλούς συμπολίτες μας που μας εμπιστεύθηκαν για πρώτη φορά. Αλλά και να πείθω με το έργο μου όσους είναι ακόμα επιφυλακτικοί απέναντί μας. Γιατί η πρόοδος της χώρας είναι υπόθεση εθνική. Και σε αυτή την προσπάθεια θέλω όσο το δυνατόν περισσότερους δίπλα μου. Το βάρος της ευθύνης που αναλαμβάνω είναι μεγάλο. Έχω την τιμή όμως να ηγούμε ενός λαού πολυμήχανου, προκομμένου, περήφανου, που δεν λύγησε μπροστά σε πρωτοφανείς δυσκολίες και που τώρα είναι έτοιμος να κάνει το μεγάλο άλμα στο μέλλον, να αφήσει πίσω του τις δυσκολίες, να ατενίσει ένα κόσμο που αλλάζει με σιγουριά και με αυτοπεποίθηση. Σε κάποιους το έργο αυτό μπορεί να φαντάζει τιτάνιο. Κάποιοι ίσως να αναπολούν την επιστροφή σε ένα παρελθόν πλαστής ευδαιμονίας, στο οποίο ούτε μπορούμε, ούτε πρέπει να επιστρέψουμε. Πολλοί ακόμα θα σπεύσουν να πούν ότι αυτά απλά δεν γίνονται. Τους λέω να αφήσουν στην άκρη την καχυποψία και την κρίνια. Δεν μας ταιριάζουν ως λαός. Ας κάνουμε ο καθένας μας αυτό που μας αναλογεί. Και ας βάλουμε όλοι ένα λιθαράκι στο οικοδόμημα της νέας Ελλάδος που αξίζουμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μέσα σε λιγότερες από 2 εβδομάδες η κυβέρνησή μας έδειξε δείγματα γραφής σε ό,τι αφορά το χαρακτήρα της, την ετοιμότητά της, τη διάθεσή της για δουλειά. Η σύνθεσή της έγινε χωρίς πολιτικές αναστολές και κομματικές παροπίδες για να είναι μια κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Μια κυβέρνηση που γεφυρώνει την πείρα με την ανανέωση και την πολιτική με τον επαγγελματισμό του τεχνοκράτη που ξέρει να δίνει λύσεις σε προβλήματα. Οικοδομήσαμε μέσα σε λίγες μέρες αυτό που για το οποίο άλλοι χρειάστηκαν μήνες ολόκληρους. Κυβερνητικό σχήμα, γενικές γραμματείες, κρατική πυραμίδα, αρμοδιότητες στους υπουργούς, όλα αυτά έχουν ήδη στελεχωθεί αξιοκρατικά πέρα και πάνω από κομματικές ταμπέλες και ήδη αρχίζουν να παράγουν αποτελέσματα. Η λειτουργία της κυβέρνησης σέβεται τη διάκριση των εξουσιών και υποτάσσεται στο σχέδιο το οποίο ενέκρινε ο ελληνικός λαός. Είναι ομαδική και διαφανής. Ενώ οι επιδόσεις της θα ελέγχονται συνεχώς, ώστε να μπορεί να τις αξιολογεί ο κάθε πολίτης. Η αντιμετώπιση του χθεσινού σεισμού, αλλά και της πρόσφατης θεομηνίας στη Χαλκιδική, δείχνει ότι το κράτος μπορεί να γίνει καλύτερο. Και ότι τελικά τα πρόσωπα που στελεχώνουν τις κρίσιμες θέσεις του κρατικού μηχανισμού έχουν μεγάλη σημασία. Η πετυχημένη έξοδος μας στις αγορές τεκμηριώνει ότι μπορούμε να κερδίσουμε το στοίχημα της εμπιστοσύνης. Και οι πρώτες κινήσεις στο μέτωπο της ασφάλειας αποδεικνύουν ότι αυτό που έλειπε τελικά δεν ήταν ούτε το προσωπικό, ούτε τα μέσα, αλλά η πολιτική βούληση και η καλή γνώση του αντικειμένου. Σε απευθεία σύνδεση, κυρίες και κύριοι, με τη Βουλή, παρακολουθήσαμε ένα απόσπασμα από τα όσα λέει αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην έναρξη των προγραμματικών δηλώσεων. Στη συνέχεια θα παρουσιάσει προτεραιότητες και το χρονοδιάγραμμα ο κύριος Μητσοτάκης. Και αν χρειαστεί, θα επανέλθουμε και πάλι στη Βουλή για να έχουμε όλα τα νεότερα. Εμείς πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται, κυρίες και κύριοι, με την φωτιά στον Κυθερώνα. Σύνδεση με τον Μάνο Μπανασάκη. Να δούμε πώς είναι τα πράγματα εκεί, στη δύσβατη περιοχή, όπου λίγο μετά τις 4 ξέσπασε η φωτιά, Μάνο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στον Κυθερώνα, στα σύνορα της Αττικής με τη Βοιωτία. Θέλω να σου πω ότι είναι αυξημένη η εναέρια κυκλοφορία στη μάχη αυτή με τη φωτιά. 2 αεροσκάφη τύπου Καναντέρ επιχειρούν και 3 ελικόπτερα της πυροσβεστικής. Να σου πω ότι είναι
τουλάχιστον 12 τα πυροσβεστικά και 40 οι άντρες της πυροσβεστικής, καθώς και πεζοπόρα τμήματα. Αυτή, τα στοιχήματα που έχουν βάλει το πυροσβεστικό σώμα είναι 2, για να σβήσει αυτή η φωτιά, να μην φτάσει στον οικισμό που βρισκόμαστε εμείς, τον Άγιο Παντελεήμονα, και να μην πέσει νύχτα και χωρίς να έχει τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά αυτή. Είναι σε δύσβατο σημείο, είναι μέσα στη χαράδρα που σας δείχνει ο οικονολήπτης μας ο Νίκος Χατζηστυλιανός. Είναι δύσβατη η περιοχή, πολύ δύσκολα μπορεί να φτάσει εκεί και το πεζοπόρο τμήμα και φυσικά είναι πολύ δυνατή η άνεμη. Αυτά τα δύο προβλήματα δυσκολεύουν το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Να σου πω ότι έχει κλείσει σε αρκετά σημεία ο δρόμος, ώστε να είναι πιο εύκολη η κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων. Και αυτό που θα επαναλάβω είναι ότι δεν πρέπει να πέσει το σκοτάδι χωρίς να έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο αυτή η μεγάλη πυρκαγιά. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Αν χρειαστεί, Μάνο Μπανασάκη, θα συνδεθούμε με σένα για να δούμε όλα τα νεότερα. Σε ευχαριστώ. Τώρα, λίγες ημέρες, κυρίες και κύριοι, πριν συμπληρωθεί ένας χρόνος από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι και οι εφιαλτικές στιγμές παραμένουν ζωντανές. Με πρωτοβουλία κατοίκων της περιοχής, τρεις ειδικά εξειδικευμένοι Ελβετοί φυσιοθεραπευτές επισκέφτηκαν τους εγκαυματίες που μίλησαν στο Open για τις προσπάθειες να επουλώσουν τις πληγές τους. Ευτυχώς εγώ δεν τα παρατάω. Είμαι άνθρωπος που κοιτάω μπροστά μόνο και αλλάζω σελίδα και θέλω να συνεχίσω τη ζωή μου από εδώ και πέρα. Η 65χρονη Πινελόπη Κωνσταντάκη είναι η τελευταία από τους βαριά εγκαυματίες της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι. Τα σημάδια που άφησαν στο κορμί της οι πύρινες γλώσσες είναι εμφανή. Δίνει καθημερινά σκληρή μάχη για τη ζωή της αλλά και για την αποκατάστασή της. Έχει εγκαύματα τρίτου βαθμού. Οι επουλώσεις είναι δύσκολες. Και οι ψυχικές και οι ψυχολογικές και οι σωματικές. Με πρωτοβουλία των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων εδώ και 2 ημέρες, 3 γιατροί από την Ελβετία, επισκέφθηκαν τους εγκαυματίες από το Μάτι σε κέντρο αποκατάστασης, προσφέροντάς τους την τεχνογνωσία τους. Συνάντησα διάφορους ομοιοπαθείς, γιατί πρώτα δεν είχα δει ποτέ κάποιους. Είχαμε ο καθένας μοναχική πορεία, είμαστε βαριά στο νοσοκομείο. Και είδα τα σημάδια που άφησε η φωτιά στον καθένα μας. Οι φυσιοθεραπευτές εξειδικεύονται στα εγκάβματα και εργάζονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λοζάνης. Φανταστείτε να μην μπορείτε να ανοίξετε το χέρι, να μην μπορείτε να περπατήσετε φυσιολογικά, πόσο μπορεί περιορίζεται η καθημερινότητα. Εξέτασαν 28 ασθενείς, πρότειναν και συμβούλεψαν τους ασθενείς και τους συγγενείς τους πώς να εφαρμόζουν διάφορες τεχνικές, ακόμα και μόνοι τους στο σπίτι. Και ο Δημήτρης Φιλιππής βρέθηκε αγκαλιά με τον θάνατο. Έμεινε 78 ημέρες στην εντατική και κατάφερε να βγει νικητής. Σήμερα προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές του. Όταν ξύπνησα, ξαφνικά συνειδητοποίησα, όπως μου είπανε, ότι ήμουν 1,5 μήνα σε καταστολή και εντάξει, εκεί έπαθα το πρώτο σοκ, γιατί δεν είχα καταλάβει, ήμουν από την πρώτη στιγμή σε καταστολή. Η φωνική πυρκαγιά άφησε ανεξίτηλα σημάδια. Η Πινελόπη Κωνσταντάκη όμως δεν πάβει να χαμογελά. Γιατί ό,τι έγινε, έγινε, η ζωή είναι από εδώ και πέρα. Καρέ-καρέ κατέγραψε κάμερα ασφαλείας ένοπλη ληστεία σε καφετέρια στην περιοχή της Λυκόβρησης. Στο βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στο φως το Open, οι ληστές εμφανίζονται να σημαδεύουν με τα όπλα τους και να κινητοποιούν τις ανυποψίες τους πελάτες. Μάλιστα, κατά τη διαφυγή τους, οι δράστες δεν δίστασαν να πυροβολήσουν κατά των αστυνομικών που τους καταδίωκαν. Ενώ λίγη ώρα αργότερα, το όχημα που χρησιμοποίησαν βρέθηκε καμένο στην περιοχή του Μενιδίου. Δύο λεπτά μετά τις 3 τα ξημερώματα της Παρασκευής και 3 ένοπλοι ληστές εισβάλλουν σε κατάστημα Σιλικόβρηση. Όλοι έχουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με κουκούλες και τα χέρια τους με γάντια. Ο πρώτος ληστής κρατά στα χέρια του ένα ρόπαλο, ο δεύτερος πιστόλι και ο τρίτος βαριοπούλα. Την ώρα της εισβολής των ληστών μέσα στο κατάστημα βρίσκονται 2 ανυποψίαστοι πελάτες. Ο ένας από αυτούς προσπαθεί τρέχοντας να φύγει από την είσοδο, όμως χάνει την ισορροπία του και πέφτει στο έδαφος. Ταυτόχρονα, ένας άλλος ληστής ακινητοποιεί τον δεύτερο πελάτη, ενώ ένας συνεργός του κυνηγάει τον άνδρα που προσπαθούσε να διαφύγει. Ύστερα από ελάχιστα δευτερόλεπτα, σημαδεύοντάς τον με το όπλο, τον βάζει ξανά μέσα στο κατάστημα.
Για περισσότερα από 60 δευτερόλεπτα παραμένουν μέσα στο κατάστημα απειλώντας τον υπάλληλο και τους πελάτες και αφαιρούν από την ταμιακή μηχανή της εισπράξης. Στο σημείο φτάνει και ο συνεργός τους με ένα κλεμμένο αυτοκίνητο. Εκείνη τη στιγμή από το σημείο περνά ένα περιπολικό της αστυνομίας που αντιλαμβάνεται ότι γίνεται ένοπλη ληστεία. Οι κακοποιοί τρέχοντας βγαίνουν έξω από το κατάστημα και μπαίνουν στο αυτοκίνητο που τους περιμένει με αναμένη μηχανή ο συνεργός τους. Στρίβουν στον πρώτο στενό με το περιπολικό να τους καταδιώκει. Οι δράστες κατά τη διαφυγή τους δεν δίστασαν να πυροβολήσουν εναντίον του πληρώματος του περιπολικού που τους καταδίωκε. Ευτυχώς όμως δεν πέτυχαν το στόχο τους. Λίγη ώρα αργότερα το αυτοκίνητο που είχαν χρησιμοποιήσει για τη ληστεία βρέθηκε καμένο στην περιοχή του Μενιδίου. Οι αρχές θεωρούν πως το ορμητήριο των κακοποιών βρίσκεται στη Δυτική Αττική και πραγματοποιούν χτυπήματα στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στην Εθνική Οδό. Φρίκη, κυρίες και κύριοι, έχει προκαλέσει η τραγική κατάληξη της εξαφάνισης μιας ηλικιωμένης στο Κιάτο. Τη γυναίκα είχε θάψει στην αυλή του σπιτιού της ο γιος της, προκειμένου να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της. Πάμε σε σύνδεση με την αίθουσα σύνταξης και τον Μαρίνο Αλιφέρη για να μάθουμε περισσότερα. Μαρίνο. Λίνα, όλα ξεκίνησαν όταν οι κάτοικοι του χωριού Μικρός Βάλτος στο Κιάτο ενημέρωσαν την αστυνομία ότι είχαν πάρα πολύ καιρό να δουν την ηλικιωμένη γυναίκα. Τους επέδεξαν μάλιστα και το σπίτι, πήγαν στο σημείο και εκεί βρισκόταν ο γιος της ηλικιωμένης. Μετά από επίμονες ερωτήσεις των αστυνομικών, ο γιος της ανέφερε ότι η μητέρα του είχε χάσει τη ζωή της στο τέλος του 2018 και την είχε θάψει στην αυλή του σπιτιού. Οι αστυνομικοί ξαφνιάστηκαν, ζήτησαν ενισχύσεις και μετά από λίγη ώρα έφτασαν οι συνάδελφοί τους εκεί, όπου βρήκαν στο σημείο που τους είχε υποδείξει ο 52χρονος τη σωρό της ηλικιωμένης γυναίκας. Να σου πω ότι ανέφερε στους αστυνομικούς ο 52χρονος ότι η μητέρα του έχασε τη ζωή της από παθολογικά αίτια, ότι δεν τη σκότωσε και η τελευταία της επιθυμία ήταν να τη θάψει στην αυλή του σπιτιού που έμενε στο Μικρό Βάλτο στο Κιάτο, Κορινθίας. Τώρα, δεν είχε δηλώσει πουθενά όμως στις αρμόδιες αρχές ότι είχε φύγει από τη ζωή η μητέρα του και συνέχιζε να παίρνει κανονικά όλους αυτούς τους μήνες τη σύνταξή της από τον ΟΓΑ. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εκτός συνόρων, ανεβαίνει πάλι, κυρίες και κύριοι, ο υδράργυρος της έντασης στα στενά του Ορμούζ μετά την κατάσχεση βρετανικού δεξαμενόπλοιου από τις Ιρανικές αρχές. Η Τεχεράνη κατηγορεί το πλήρωμα ότι παραβίασε τους διεθνείς κανόνες ναυσιπλοείας, ενώ η Βρετανία απειλεί το Ιράν με σκληρά αντίπεινα. Στο πλευρό του Λονδίνου σπέβδει και ο Λευκός Οίκος, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι το Ιράν προκαλεί συνεχώς με τις ενέργειές του. Οι Ιρανοί κομμάντος των φρουρών της Επανάστασης κατεβαίνουν από ελικόπτερο στο κατάστρωμα του βρετανικού τάνκερ Στένα Ιμπέρο, ανοιχτά του Περσικού κόλπου. Παράλληλα, σκάφη των Ιρανικών ειδικών δυνάμεων κυκλώνουν το δεξαμενόπλιο. Οι Ιρανοί αναγκάζουν το τάνκερ με πλήρωμα 23 ναυτικούς και προορισμό τη Σαουδική Αραβία να αλλάξει ρότα και να κατευθυνθεί προς λιμάνι του Ιράν. Το βίντεο ντοκουμέντο από την επιχείρηση έδωσαν στη δημοσιότητα οι φρουροί της Επανάστασης σε μια επίδειξη ισχύος. Καρβάν ναφτ και σεγγελισί در تنگه هرمز خبر داد. در اطلاعیه روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران آمده است. Ιρανικές λιμενικές αρχές υποστήριξαν ότι το βρετανικό τάνκερ συγκρούστηκε με αλλιευτικό σκάφος και γι' αυτό θα πρέπει να διεξάγουν έρευνα στο πλοίο που βρίσκεται πλέον αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποιεί ότι το Ιράν επιλέγει ένα επικίνδυνο μονοπάτι. We will respond in a way that is considered but robust. And we are absolutely clear that if this situation is not resolved quickly, there will be serious consequences. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και ένα δεύτερο βρετανικό τάνκερ, το Μεσδάρ, στο οποίο ωστόσο επετράπει να συνεχίσει την πορεία του. Στο πλευρό της Βρετανικής κυβέρνησης έσπευσε αμέσως ο Λευκός Οίκος. Η ένταση στα στενά του Ορμούζ είχε ήδη κλιμακωθεί ένα 24ωρο νωρίτερα. Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει πως το αμερικανικό αποβατικό USS Boxer άνοιξε πυρ και κατέριψε ένα ιρανικό τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος που πλησίαζε απειλητικά το αεροπλανοφόρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη από την άλλη διαβεβαίωνε πως δεν καταρρίφθηκε κανένα δικό της drone και κατήγγειλε πως η Ουάσιγκτον προκαλεί με τις ενέργειές της. Ιτζάντ μικονε εμπρούς δαρ χαρίτζε φάρς
Στα μέσα της εβδομάδας η Τεχεράνη ανακοίνωσε εξάλλου ότι σκάφη των φρουρών της Επανάστασης αναχέτησαν και κατέλαβαν ένα ακόμη ξένο δεξαμενόπλιο με 12 μελές πλήρωμα με την κατηγορία ότι μετέφερε λαθρέα πετρέλαιο. Στη Χάγη και στο Ειδικό Δικαστήριο για τα Εγκλήματα στο Κόσοβο από αλβανόφωνους αντάρτες του ΙΤΣΕΚΑ κλήθηκε κυρίες και κύριοι ο Πρωθυπουργός του Κωσόβου Ραμούς Χαραντινάι, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου. Πάμε σε σύνδεση με την αίθουσα σύνταξη και τον Σωτήρη Δανέζη που θα μας πει περισσότερα. Σωτήρη. Ναι, χθες το βράδυ είπε σε κυβερνητικά στελέχη ο Χαραντινάι ότι θέλει να γίνει σαφής διαχωρισμός μεταξύ του Πρωθυπουργού και του πολίτη Χαραντινάι και γι' αυτό παρετείται. Λίγο αργότερα στο λογαριασμό του στο Facebook έγραψε ότι πηγαίνει στη Χάγη για να υπερασπιστεί την τιμή του Αλβανού μαχητή. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Χαραντινάι έχει περιπέτειες με την δικαιοσύνη ως ύποπτος για εγκλήματα πολέμου. Άλλες δύο φορές, το 2005 και το 2011, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τα Εγκλήματα της Ιουγκοσλαβίας έχει αθωωθεί. Πρέπει ωστόσο να θυμηθούμε ότι εκείνη την περίοδο ορισμένοι από τους μάρτυρες κατηγορίας αρνήθηκαν να τα καταθέσουν, ενώ κάποιοι άλλοι εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς. Ο πρόεδρος της Ιουγκοσλαβίας, πάντως Αλεξάνδερ Βούτσης, χαρακτήρισε πολιτικό τρίκ την παραίτηση Χαραντινάι και εκτίμησε μάλιστα ότι θα πάει στη Χάγη και μέσα 48 ώρες θα έχει αφαιθεί ελεύθερος και θα γυρίσει στο Κόσοβο ως ήρωας. Να σας ευχαριστώ. Μαύρη επέτειος της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο σήμερα και ο Ταγί Περντογάν ξεπέρασε κάθε όριο προκλητικότητας. 45 χρόνια μετά τον Ατίλα που αιματοκύλησε το νησί και επέβαλε την τουρκική κατοχή στο 1 τρίτο των εδαφών του, ο Τούρκος Πρόεδρος δηλώνει ότι αν χρειαστεί, ο τουρκικός στρατός θα ξανακάνει το ίδιο. Την ίδια ώρα, η ελληνική πολιτική ηγεσία εξέδωσε μηνύματα συμπαράστασης στον κυπριακό ελληνισμό και στον αγώνα του για την επανένωση του νησιού. Ιουλίου του 1974, ώρα 5:30 το πρωί. Οι δυνάμεις του Ατίλα ξεκινούν την εισβολή στη Μεγαλόνισο. Ελληνικέ κυπριακέ δυνάμεις αντιμετωπίζουν μεταγενεότητος και πρωτοφανούς ενθουσιασμού την απρόκλητον επίθεση του τουρκικού σοβινισμού. Οι Έλληνες στρατιώτες της Ελδή και Ελληνοκύπρια αντιστέκονται με όσα μέσα διαθέτουν. Η μάχη είναι άνηση, καθώς οι τουρκικές δυνάμεις είναι πολλαπλάσιες. Οι μάχες είναι άγριες. Οι τουρκικές δυνάμεις σκορπίζουν το θάνατο. Συνέλαβαν περί τους 40 περίπου εχμαλώτους και εκεί αφήσαμε αρκετά πτώματα και τραυματίες, τους οποίους εκτέλεσαν εψυχρό. Η επιχείρηση Ατίλας έχει ως αποτέλεσμα το 37% του νησιού να βρίσκεται μέχρι σήμερα υπό τουρκική κατοχή. Οι νεκροί στρατιώτες και άμαχοι ξεπερνούν τις 6.000 από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Περισσότεροι από 3.000 αγνοούνται. 120.000 άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Πρόσφυγες μέσα στην πατρίδα τους. Δεν τους είπα την αλήθεια ότι είναι αγνοούμενος, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει, ούτε αν είναι νεκρός, ούτε ζωντανός. Τους λέω ότι είναι στην Αγγλία και θα έρθει. Τα μωρά μου ζουν με την ψευδέστηση ότι κάποτε ο άλλος τους είναι να έρθει. 45 χρόνια μετά, κανείς δεν ξεχνά, κανείς δεν θέλει να ξεχάσει. Στον τύπο της Μακεδονίτισσας πραγματοποιήθηκε μνημόσυνο και κατάθεση στεφάνων από την προσωπία της κυπριακής και της ελληνικής κυβέρνησης. Το παρόν έδωσαν ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, καθώς και ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, συνοδευόμενος από τον αρχικό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Τέραρχο Χρήστο Χριστοδούλου. Αυτή εδώ η γωνιά του ελληνισμού είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη για μας, χρήσιμη για μας και ως κυβέρνηση θα συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην αντιμετώπιση της αυξημένης προκλητικότητας της Τουρκίας. 45 χρόνια μετά, δεν ξεχνάμε τα θύματα της εισβολής και τις θυσίες του κυπριακού ελληνισμού. Είμαστε πάντα στο πλευρό των Κυπρίων αδελφών μας στον αγώνα για επανένωση της Κύπρου. Δεν σταματάμε 45 χρόνια μετά να διεκδικούμε τη μόνη δίκαιη και βιώσιμη λύση, την επανένωση της νήσου και του συνόλου του κυπριακού λαού στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ, χωρίς εγγυητές και κατοχικά στρατεύματα. Ώρα στην Τουρκία και στα κατεχόμενα το κλίμα είναι πανηγυρικό με παρελάσεις και αεροπορικές επιδείξεις. F-16 πετούσαν πάνω από την Κυρίνια, ενώ οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έδιναν βίντεο στη δημοσιότητα για την ανθρωπιστική αποστολή, όπως έχουν χαρακτηρίσει την επέμβαση στην Κύπρο.
Μάλιστα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, με τα γεωτρύπανα Φατίχ και Γιαβούς να βρίσκονται στην Κυπριακή ΑΟΣ, προειδοποίησε στο μήνυμά του για την επέτειο πως αν χρειαστεί, η Τουρκία θα επέμβει ξανά. Ο τουρκικός στρατός, όταν είναι για τη ζωή ή την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων, δεν θα διστάσει να κάνει ξανά το ίδιο βήμα αν χρειαστεί, σαν αυτό που έκανε και πριν από 45 χρόνια. Να μην έχει κανείς αμφιβολία γι' αυτό. Ο κατοχικός ηγέτης Μουσταφά Ακιντζή με δηλώσεις του επιβεβαίωσε πως το επόμενο χρονικό διάστημα θα επιδιώξει συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. Στην Παναγία Σουμελά, στην Καστανιά, οι Μαθίας συναντήθηκαν και φέτος νέοι και νέες, απόγονοι των προσφύγων του Πόντου, στην καθιερωμένη συνάντηση που γίνεται με στόχο να διατηρήσουν ζωντανές τις μνήμες των προγόνων τους. Το φετινό συναπάντημα, όπως το αποκαλούν, ήταν αφιερωμένο στα 100 χρόνια από την ποντιακή γενοκτονία. Νέοι τρίτης και τέταρτης προσφυγικής γενιάς Ποντίων, κρατώντας κεριά στα χέρια, σχηματίζουν με τα σώματά τους τη φράση 100 χρόνια γενοκτονίας. Με το συγκεκριμένο δρόμενο ολοκληρώνεται η επίσημη έναρξη του 21ου συναπαντήματος νεολαίας ποντιακών σωματείων στους χώρους του Ιερού Προσκυνήματος της Παναγίας Σουμελά στην Καστανιά Ημαθίας. Είναι μια προσπάθεια συλλογική, δημιουργείται από τους νεολαίους και απλά η Παναγία Σουμελά βοηθάει οικονομικά και όχι μόνο αυτή την προσπάθεια. Στόχος των εκδηλώσεων που έχουν γίνει πλέον θεσμός είναι η αλληλεγνωριμία των νέων, η διατήρηση των παραδόσεων, των ηθών και των εθίμων, το δέσιμο με τις ιστορικές ρίζες και η προοπτική της παρουσίας των νέων ποντιακής καταγωγής στις προκλήσεις του σήμερα. Να συνεχίσουμε αυτή την παράδοση που λέει ότι πρέπει να θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε την ιστορία μας, να διεκδικούμε κάτι που πρέπει να διεκδικήσουμε, όπως όλοι ξέρουμε, ειδικά την αναγνώριση της γενοκτονίας, και να μην ξεχάσουμε τις ρίζες μας. Το 21ο συναπάντημα νεολαίας ποντιακών σωματείων με τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου είναι αφιερωμένο στη μνήμη των 353.000 μαρτύρων του αλεσμών του Πόντου. Να μάθουμε τις παραδόσεις, τα έθι, τα έθιμα, τον τρόπο ζωής τους, αλλά κυρίως να μάθουμε την ιστορία έτσι όπως είναι. Όπως μεταλαμπαδεύσαν οι προηγούμενοι σε εμάς, έτσι και εμείς να μεταλαμπαδεύσουμε αυτή την φλόγα που έχουμε μέσα στην καρδιά μας για τον Πόντο. Το πρόγραμμα του συναπαντήματος περιλαμβάνει διαλέξεις από σημαντικούς επιστήμονες και ερευνητές με θέματα που αφορούν τον ποντιακό ελληνισμό. Επίσης, παρουσιάσεις δράσεων των νέων, καθώς και βραδιές με ποντιακό θέατρο και μουσική. Η πιο συζητημένη παράσταση της φετινής σεζόν, ο Ιδίπους Τύρανος του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη και πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Λιγνάδη, που μάγεψε κοινό και κριτικούς, περιοδεύει σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η περιοδία ξεκίνησε μετά την μεγάλη επιτυχία που σημείωσε η παράσταση στο Φεστιβάλ Επιδαύρου, όπου την παρακολούθησαν περίπου 19.000 θεατές. Απόψε και αύριο, ο Ιδίπους θα παιχτεί στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Η σύγκρουση της ανθρώπινης βούλησης με τη μοίρα και η αποκάλυψη των μυστικών της ανθρώπινης ύπαρξης δεσπόζουν στον Ιδίποδα Τύρανο, την αριστουργηματική τραγωδία του Σοφοκλή, που αποτελεί το πρώτο υπαρξιακό έργο στην παγκόσμια δραματουργία. Η εμπνευσμένη παράσταση του έργου σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη και μετάφραση του Γιάννη Λιγνάδη, που περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα, γοητεύει κοινό και κριτικούς. Είναι ένας γρίφος αστυνομικός, ένα puzzle που σιγά όσο περνάει το έργο το καταλαβαίνει και ο ήρωας και ο θεατής, με κύριο βάρος στο πεπρωμένο, δηλαδή σε αυτό το οποίο μας κληρώνεται, είτε τυχαία μας συμβαίνει. Στη λυτή και κέρια παράσταση του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, που δίνει έμφαση στο λόγο και τον ηθοποιό, τον Ιδίποδα που συμβολίζει τον ίδιο τον άνθρωπο, υποδίεται συγκλονιστικά ο Δημήτρης Λιγνάδης. Ο Ιδίπους ήταν ένας ρόλος που τον ήθελα μια ζωή. Συμβολίζει ότι εκεί ψηλά υπάρχει το φως και θέλω να πάω προς αυτό. Αυτό το φως, όποιος θέλει να το πιάσει, θα καεί. Ισχυρίζεται πως ο φωνιάς του λαϊού είμαι εγώ!
Ο Ιδίπος Τύρανος, που απόψε και αύριο παρουσιάζεται στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων στην Καβάλα, σημείωσε το μοναδικό για φέτος sold out στο Φεστιβάλ Επιδαύρου, συγκεντρώνοντας σχεδόν 19.000 θεατές. Χάρηκα πολύ το γεγονός ότι αισθάνθηκα ότι ο κόσμος, οι θεατές που προσήλθαν στην Επιδαύρο, την κατανάλωσαν σαν ζεστό ψωμάκι. Έπαιζα με τα πόδια μου πατημένα στη γη και με την ψυχή μου και το βλέμμα μου στον ουρανό, για να αφιερώσω την παράσταση σε όλους τους μεγάλους καλλιτέχνες που πέρασαν και έπαιξαν αυτό το τόσο σημαντικό ρόλο. Και βέβαια στον πατέρα μου Τάσο Λιγνάδη, στον οποίο οφείλω την καλλιτεχνική μου υπόσταση και όχι μόνο. Πού αποδείχθηκε σε σημάντης αληθινός, πως όταν λιμενόταν τη Θήβα η Σφίγγα δεν είπες τίποτα λυτρωτικό για αυτούς εδώ? Στην παράσταση συμπροταγωνιστούν η Αμαλία Μουτούση, ο Νίκος Χατζόπουλος και ο Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθούν οι αθλητικές ειδήσεις με τον Γρηγόρη Ατρίδη και η πρόγνωση του καιρού με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Καλό σας βράδυ.